σας μέρα. Βρισκόμαστε στη στέγη διαβίωσης Αμέας στο Άργος. Είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη και χαρούμενη ημέρα η σημερινή. Πριν από λίγο ο πρόεδρος, ο κύριος Φίλιππας Ολυμπίτης, παρέλαβε διοικητικά το έργο διαβίωσης, ημερήσιας διαβίωσης των Αμέα. Ένα έργο το οποίο μπορεί να κράτησε αρκετά χρόνια, αυτό είναι η αλήθεια. Όμως είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι σήμερα το παραδίδουμε πλέον διοικητικά και ευχόμεθα να το χαρούν τα παιδιά, οι οικογένειες και όλη η καλή μου κοινωνία. Ξέρουμε και ξέρετε πάρα πολύ καλά το έργο το οποίο γίνεται σε αυτή την δομή. Όλη η περιφέρεια, όλες οι δημοτικές αρχές έχουν ενσκύψει πάνω σε αυτό το έργο και πέτυχαν και κατάφεραν με πρωτοστάτη τον Φίλιππα τον Ολυμπίτη και τους συνεργάτες του εδώ, όλα τα κορίτσια, να κάνουν μια δομή η οποία είναι πρότυπη σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα εμάς ως Καλλινίκη κοινωνία, γιατί πέρα από το όποια προβλήματα λύσει στην τοπική μας κοινωνία, να πούμε ότι κατάφερε το σημαντικότερο, θεωρώ απ' όλα, να αλλάξει την νοοτροπία τη δική μας, την νοοτροπία των Καλλινίων για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Όλα αυτά οφείλονται στον άνθρωπο που βλέπετε δίπλα μου και στους συνεργάτες του. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο καλό που έχει προσθέσει στην κοινωνία. Άρα εμείς, ως Περιφερειακή Αρχή, και ειρήστε με παρόντο να αναφέρω ότι μαζί μας είναι ότι ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανής, ο κύριος Χρήστος Ευσταθίου, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα η σημερινή, να υπογράφουμε και να παραδίδουμε διοικητικά την δομή Αμέα την οποία κατασκευάσαμε. Βέβαια, θέλω να μνημονεύσω όλους αυτούς οι οποίοι προσέφεραν για να γίνει αυτό το έργο. Δεν είναι η Περιφερειακή Αρχή η σημερινή, είναι η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Είναι οι δήμαρχοι όλοι οι οποίοι έχουν περάσει. Έτσι, οι μελέτες, ο Γιώργος Ρούσος, αν θυμάμαι καλά, και όλα αυτά. Άρα μία συνεχόμενη προσπάθεια, επί αρκετό χρόνο είναι αλήθεια, όμως που σήμερα φέρνει τα αισιόδοξα αποτελέσματα. Να παραδίδουμε το έργο προς χρήση στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμών ΔΑΠΑΜΕΑ. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να πω μόνο ότι νιώθω έτσι γεμάτος ψυχικά, γιατί αν μη τι άλλο βάλαμε και εγώ και οι συνεργάτες μου στο επαρχείο το λιθαράκι μας στο να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια, καλορίζικο και εύχομαι τα πράγματα να πάνε καλά και στη συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και ειδικά αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι στην παράδοση, την διοικητική παράδοση της στέγης υποστήριξης διαβίωσης. Έχω επισκεφτεί ξανά τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ εδώ στο νησί και τελικά έτυχε να βρίσκομαι εδώ και είναι ιδιαίτερη χαρά στην παράδοση την διοικητική που είναι αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το κτίριο είναι ένα κόσμημα. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ολυμπίτη για τον μεγάλο αγώνα που έχει κάνει έτσι ώστε να γίνει αυτή εδώ πέρα η δομή. Είναι ένα έργο το οποίο χρειάζεται και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου βλέπουμε ότι στηρίζει άτομα ΑΜΕΑ. Αυτή η δομή είναι ένα πρότυπο και πρέπει να το συζητήσουμε και με τον Περιφερειάρχη έτσι ώστε να γίνει και σε άλλα νησιά τα οποία έχουν πρόβλημα. Εγώ ήδη το έχω αναφέρει όταν κάποια στιγμή με ρώτησε τι σκέπτεσαι κτλ. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να δώσουμε στον άνθρωπο, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε τους ανθρώπους στα ΑΜΕΑ και τα ειδικά όταν είναι παιδιά είναι πιο σημαντικό. Τα δικά μας παιδιά, όλων μας παιδιά. Αυτά. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ολυμπίτη για τον μεγάλο αγώνα. Θυμάμαι τις ανησυχίες σας, τα τηλέφωνα, όλον αυτόν τον αγώνα, το πώς να τελειώσει. Τελικά όλα καλά. Τώρα εγώ καταρχήν σας καλωσορίζω και να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη μας, σε εσάς, στον Έπαρχο και στις υπηρεσίες οι οποίες ήταν δίπλα μας τόσο καιρό. Για μένα είναι συγκινητικό. Για όλους μας είναι συγκινητικές αυτές τις στιγμές. Είναι ένα έργο ζωής. Γιατί πραγματικά πάσχει χρόνια. Και θα ήθελα, ας πούμε, όπως ήταν τα πράγματα, να ευχαριστήσω βέβαια όλους. Ήταν πάντα δίπλα μας ο Μανώλης, ο Έπαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης μας και ο Περιφερειάρχης, οι υπηρεσίες όλες. Και θα ήθελα να μπουν και στον τρίτο στόχο που είπαμε, Μανώλη,
κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και τα υπόλοιπα θα τα πούμε όλα στα εγγένεια, διότι θα το, για να είδαμε τώρα αυτή, δυστυχώς, αλλά με το θέμα υγείας θα το πάω λίγο πίσω. Θα το κάνουμε και θα το κάνουμε όπως πρέπει. Όμορφα και με όλο το κόσμο. Και με χορό και με τραγούδια και με τσαμπούνες. Να το χαρείτε και εσείς, τα παιδιά και όλη η καλλινική κοινωνία. Γιατί αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και να θεωρήσω.